Το επιμελητήριο Σερών επισκέφθηκε το πρωί τη Δευτέρα η υποψήφια δήμαρχο Σερών και επικεφαλή τη παράταξη εντό, Βαρβάρα Μικλιάγκα, συνοδευόμενη από μέλη του συνδυασμού τη. Την υποψήφια δήμαρχο υποδέχθηκαν θερμά ο πρόεδρο του επιμελητηρίου Αθανάσιο Μαλιαρά, το μέλο του διοικητικού συμβουλίου Γιώργο Μίχο και ο οικονομικό διευθυντή Γιάννη Κοτσαμπασίδη. Η κυρία Μικλιάνγκα και οι συνεργάτε τη και φυσικά υποψήφοι με τον συνδυασμό Ενωτική Τοπική Συμφωνία συνεχάρισαν τον κύριο Μαλιαρά αλλά και ολού εργαζομένου του Επιμελητηρίου για την εξαιρετική και φέτο διοργάνωση τη ΕΡΕΞΠΟ. Η κυρία Μικλιάνκα θέλησε μάλιστα να μάθει από τον ίδιο τον πρόεδρο τι συνέβη και ο Δήμος Ερών δύο ημέρε πριν την έκθεση δεν ήταν τελικά συνδιοργανωτής. Ο πρόεδρο του Επιμελητηρίου δήλωσε πω δεν ξέρει ακριβώ τι συνέβη, καθώ παρά το ότι υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ των δύο πλευρών, δηλαδή Δήμου και Επιμελητηρίου, τον ενημέρωσαν πω υπάρχει πρόβλημα με την αποκεντρωμένη, η οποία δεν ενέκρινε την αναμόρφωση του προπολογισμού του Δήμου. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα ο Δήμο να μην μπορεί να συμμετέχει οικονομικά στην Σερέξπο. Η κυρία Μητλιάνκα τοποθετήθηκε επί του θέματο, τονίζοντα πω ο Δήμο Ερών έπρεπε να συμμετέχει ενεργά ω συνδιοργανωτή. Έγιναν αστοχίε. Έγινε λαθεμένη διαχείριση από πλευρά Δημοτική Αρχή με αποτέλεσμα η αποκεντρωμένη να μην κάνει δεκτή την αναμόρφωση του προπολογισμού και τα χρήματα να μην φτάσουν ποτέ στο επιμελητήριο των Σερών ώστε να βοηθηθούν οι σεραίοι επιχειρηματίες. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί. Τέτοιες αστοχίες και λάθη πρέπει να αποφεύγονται. Έτσι ακριβώς ήρθαμε να συγχαρούμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου για την πολύ επιτυχημένη διοργάνωση της ΕΡΕΞΠΟ και να δηλώσουμε τη στήριξη της υπαράταξης στην, στο Επιμελητήριο για την συνέχιση της διοργάνωσης αυτής και να ενημερώσουμε τον πρόεδρο ότι σαν παράταξη θα σταθούμε δίπλα σε ό,τι χρειαστεί, σε όποιο πρόβλημα προκύψει και σαν συνδιοργάνωση, σαν δημοτική αρχή. Ε, έγινε αναφορά και στο κομμάτι τη συνδιοργάνωση, γιατί φέτο ο Δήμος των Σερών βρέθηκε εκτό συνδιοργάνωση. Ναι, γιατί υπήρξε υπόσχεση, θα το πω έτσι, από την δημοτική πλευρά ότι θα, ο Δήμος θα είναι συνδιοργανωτή στην ΣΕΡΕΞΠΟ. Αλλά τελευταία στιγμή, από λάθο προφανώ χειρισμού, δεν επετεύχθη αυτό. Ε, και. Συμφωνούμε ότι ήταν μια λάθος κίνηση, έπρεπε από την αρχή να γίνουν σωστοί χειρισμοί, γιατί είναι μια οργάνωση την οποία θα πρέπει να προβάλλει ο Δήμος, βοηθά στην εξωστρέφεια της πόλης, στην επιχειρηματικότητα των σεραίων, στην προβολή των τοπικών προϊόντων. Είναι μια οργάνωση που οφείλουμε να τη στηρίξουμε. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν και η διεξαγωγή έκθεση κριτικών προϊόντων στο κέντρο τη πόλη τον ερχόμενο Νοέμβριο, παρά το ότι ο πρόεδρο του Επιμελητηρίου ανέφερε πω το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου διαφωνεί με την έκθεση αυτή πρωτίστω γιατί δεν περιλαμβάνει μόνο κριτικά προϊόντα. Όπω αναφέρεται και για τον λόγο αυτό, μάλιστα βγήκε και ανακοίνωση στην οποία ω επιμελητήριο διαμαρτύρονται έντονα. Η υποψήφια δήμαρχο Ερών Βαρβάρα Μιτλιάνγκα συμφώνησε με τον πρόεδρο, υπογραμμίζοντας πω φέτο στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται ρητά πω τα προϊόντα θα είναι μόνο κριτικά, όπως επίσης και πως μία αντίστοιχη έκθεση πρέπει να γίνει και στην Κρήτη για τους αιρέους παραγωγούς. Ήδη κυρία Μικλιάγκα μέσω της συμμετοχής της στο Τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο βοήθησε ώστε να διασφαλιστεί ότι στην επερχόμενη διοργάνωση θα συμμετέχουν μόνο κριτικές επιχειρήσεις για την προαγωγή των τοπικών προϊόντων της Κρήτης και αντίστοιχα εξασφαλίστηκε να διοργανωθεί μία έκθεση με τοπικά προϊόντα των το σερών για να προβληθεί και ο νομός μας και τα προϊόντα μας στην Κρήτη. Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου υποσχέθηκε πως σύντομα θα στείλει υπόμνημα με τα προβλήματα των σεραϊκών επιχειρήσεων, υποσχόμενος μάλιστα ότι θα υπάρχει στενή συνεργασία. Η κυρία Μιτλιάνκα από την πλευρά της δεσμεύτηκε να είναι πάντα δίπλα στο επιμελητήριο με σκοπό να βοηθήσει όπως μπορεί το Σαραϊκό επιχειρήν. Το επιμελητήριο στέκεται πάντα δίπλα στις επιχειρήσεις και ο Δήμος εφόσον φυσικά και η κυρία Μιτλιάνκα είναι η επόμενη δημοτική αρχή δεσμεύεται ότι θα στηρίξει απόλυτα τις επιχειρήσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις διότι αυτό βοηθάει όλη την πόλη. Ο Αθανάσιος Μαλιαρά ευχήθηκε στην υποψήφια δήμαρχο Ερών Βαρβάρα Μικλιάγκα και όλου και όλε τι υποψήφιε και υποψηφίου καλή επιτυχία.